Hello, είμαι η Φανή και σήμερα θα μιλήσουμε για τα άτομα με αναπηρία. Πάμε intro. Αφορμή για αυτό το βίντεο βέβαια είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία που είναι η σημερινή. Αφορμή όμως για μένα είναι και η κουβέντα της Αλεξάνδρας. Μία κοπέλα που γνώρισα και μου είπε «Κάθε μου έξοδος είναι μπουνιά στο στομάχι». Γιατί? Γιατί η Αλεξάνδρα, αν και κάνει ό,τι ή θέλει να κάνει, ό,τι όλοι εμείς, σπουδάζει, είναι φιλόζωη, έχει φίλους, θέλει να πάει για ψώνια, παρ' όλα αυτά δεν μπορεί να κινηθεί όπως εμείς, γιατί κάποιοι επιλέγουν να παρκάρουν στα πεζοδρόμια, τα μέσα μαζικής μεταφοράς πάντα δεν έχουν ράμπες, γιατί μπορεί να υπάρχει ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο και χίλια δυο άλλα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μιλήσουμε γενικά για την αναπηρία. Να δούμε καταρχάς ότι η αναπηρία, να πούμε καταρχάς ότι η αναπηρία καθορίζεται από τρεις παράγοντες. Πρώτον, αν είναι μερική ή ολική αναπηρία. Αν έχει μείωση της λειτουργικότητας στις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου και αν δίνει περιορισμό στη συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες. Βέβαια, οι αναπηρίες χωρίζονται σε κατηγορίες. Είναι αναπηρίες κινητικές, όπως τετραπληγία και πολύ πιο ελαφρές βέβαια, αισθητηριακές, όπως είναι τύφλωση, κόφωση, ψυχικές, όπως είναι μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια, νοητικές, όπως είναι μια ανοητική υστέρηση ή το σύνδρομο Down, και άλλες αναπηρίες που είναι οι βαριές αναπηρίες και οι πολλαπλές αναπηρίες. Όπως βλέπουμε έχουμε κατηγορίες και το κράτος οφείλει να διευκολύνει τα άτομα αυτά στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην απασχόλησή τους, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ασφάλιση, στις μεταφορές και στις επικοινωνίες τους. Τώρα τι κάνει το δικό μας κράτος? Άλλο αυτό. Εμείς όλοι όμως οφείλουμε να φροντίσουμε για την ένταξη αυτών των ατόμων. Να τους αποδεχόμαστε με σεβασμό στην μοναδικότητά τους, όπως άλλωστε οφείλουμε να κάνουμε για κάθε συμπολίτη μας. Η σύμβαση του ΟΕ το 2007 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες περιέχει κάποια δικαιώματα τα οποία είναι. Πρώτον, προσβασιμότητα. Το κράτος πρέπει να έχει μέτρα που να διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες στα πάρκα, στα κτίρια, οπουδήποτε μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Μπορώ να έχω πρόσβαση εγώ που δεν έχω αναπηρία, που δεν είμαι άτομο με αναπηρία. Το ίδιο πρέπει να μπορεί να κάνει και ένα άτομο με αναπηρία. Έχει φροντίσει το κράτος εν μέρει γι' αυτό. Έχει φροντίσει ράμπες, έχει φροντίσει τους οδηγούς των τυφλών, που είναι αυτά τα κίτρινα πεζοδρόμια που είναι λίγο ανάγλυφα. Έχει φροντίσει στα μέσα μαζικής μεταφοράς να υπάρχουν ράμπες αν κατεβαίνουν. Βέβαια δεν έχει φροντίσει για τα μαγαζιά να θεωρείται υποχρέωση για να πάρουν άδεια να έχουν ράμπες πρόσβαση σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εμείς όμως τι κάνουμε γι' αυτό? Εμείς στις ράμπες παρκάρουμε. Στους οδηγούς των τυφλών, τα πεζοδρόμια εννοώ, παρκάρουμε. Ως Δήμος φυτεύω ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο γιατί είναι πιο όμορφο έτσι και δεν χωράει ένα μαξίδιο ή δεν υπάρχει το πεζοδρόμιο στο οποίο θα κινηθεί ο τυφλός. Τι με νοιάζει άλλωστε? Αυτά είναι τα ίσα δικαιώματα. Δεύτερο, ελευθερία της έκφρασης, της γνώσης, της πρόσβασης στην πληροφορία. Ναι, εδώ και είμαστε σαν Ελλάδα. Βέβαια, εμένα προσωπικά μου λείπει ένα κρατικό κανάλι το οποίο να δουλεύει, να είναι όλη η μέρα με υπότιτλους. Αν δηλαδή εγώ έχω κάποια πτώση στην ακοή μου, θέλω να έχω το δικαίωμα που έχουν όλοι σε αυτή τη χώρα. Πληρώνω την ΕΡΤ, θέλω να μπορώ να τη δω. Τέλος, να την ακούσω. Τέλος, γιατί να μην υπάρχει αυτό να παίζει μόνιμα με υπότιτλους? Απλό δεν θα ήταν. Τρίτον, εργασία και απασχόληση. Πρέπει το κράτος να πάρει μέτρα για την προαγωγή ευκαιριών και την υποστήριξη έβρεσης εργασίας των ατόμων με αναπηρία. Δεν το κάνει. Εμείς τι κάνουμε? Έχουμε μία επιχείρηση. Προσλαμβάνουμε κάποιο άτομο με αναπηρία? Ή αυτό μας τα κάνει όλα και καλά δύσκολα και είμαστε προκατελημένοι ότι δεν μπορεί να κάνει κάποια πράγματα και δεν το προσλαμβάνουμε? Μήπως πολλές φορές είναι καλύτερα να προσλάβουμε ένα άτομο με αναπηρία? Σκεφτείτε το. Τέταρτον,
ευαισθητοποίηση. Το κράτος οφείλει να πάρει μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού, να έχει μάλλον σεβασμό στα δικαιώματα όλων των ατόμων και την αναγνώριση των δυνατοτήτων, κάτι που η Ελλάδα δεν έχει κάνει. Εμένα σαν πολίτη δεν με έχει ενημερώσει για κάποιες αναπηρίες, έστω ποιες δυνατότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι σε μια γενικότητα. Δεν γνωρίζω, δεν φροντίζει το κράτος γι' αυτό. Εμείς οι ίδιοι, ναι, εμείς οι ίδιοι, η μόνη ευαισθητοποίηση που κάνουμε είναι να ποστάρουμε στο Facebook μία φωτογραφία ενός παιδιού με συνδρόμου Down και να λέμε «Δεν αξίζει το like σας». Προκατάληψη, ρατσισμός, το κάνουμε το δακτυλοδεικτούμενο. Γιατί? Όλα αξίζουν το like. Το θέμα είναι να του δώσουμε ευκαιρίες σε άλλα πράγματα, όχι στο like στο Facebook. Πέμπτον. Το κράτος οφείλει να δώσει, να πάρει μέτρα ώστε όλα τα άτομα, ακόμα και τα άτομα με αναπηρίες, να μπορούν να έχουν όσο το δυνατόν ανεξάρτητη διαβίωση. Εδώ γελάμε βέβαια, γιατί τα μέτρα για εργασία και πρόσβαση που έχει το κράτος ως προς τα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχουν. Άρα ένα άτομο με αναπηρία στην Ελλάδα δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη διαβίωση. Δεν το επιτρέπει το ίδιο το κράτος να έχει. Για το τι κάνουμε εμείς δεν χρειάζεται σχολιασμός εδώ. Έκτο. Όλοι έχουμε το ίδιο δικαίωμα στη ζωή, ακόμη και τα άτομα με αναπηρία. Παρ' όλα αυτά, εμείς οφείλουμε να τους στηρίζουμε γιατί δεν το κάνουμε, τους αναγκάζουμε να μείνουν κλεισμένοι στο σπίτι. Δεν τους αφήνουμε να έχουν πρόσβαση, δεν τους δίνουμε ευκαιρίες για εργασία. Εμείς, σαν άνθρωποι, όχι μόνο η Ελλάδα σαν κράτος με τους νόμους και τις ενέργειές της. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες έγιναν παγκοσμίως γνωστοί και άφησαν ιστορία. Ενδεικτικά θα αναφέρω τον Μπετόβεν, που ήταν ένας άνθρωπος που είχε κόφωση, τον Μονέ, που ήταν τυφλός, και τέλος τον Αϊνστάιν, που είχε σύνδρομο Άσπεργκερ. Αυτοί οι τρεις άνθρωποι που αναφέραμε ήταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί κάποιος δεν εστίασε στο ότι είναι ανάπηροι άνθρωποι, αλλά εστίασε στο ταλέντο τους και τους βοήθησε να εξελιχθούν. Μήπως αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς ως κοινωνία? Είτε ένα άτομο, είτε πρόκειται για ένα άτομο με αναπηρία, είτε όχι, μήπως δεν πρέπει να εστιάζουμε στην ανεπάρκειά του, αλλά να εστιάζουμε στο ταλέντο του, στις αρετές του. Σκεφτείτε το. Αυτά από μένα σήμερα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Τι έχετε να πείτε εσείς για τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε, που στηρίζουμε, που υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων στην Ελλάδα, των ανθρώπων με αναπηρία. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω σε κάποιους ότι κάποιοι άνθρωποι κάνουν αγώνα γι' αυτό. Όπως ο Παναγιώτης Μήλας, που κάποιοι τον είπαν και γραφικό γιατί παλεύει για να μην υπάρχουν αυτοκίνητα σε ράμπες. Εσείς κάνετε κάτι, εγώ κάνω κάτι, βοηθάμε, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και των ατόμων με αναπηρία ή μόνο τα δικά μας, γιατί εγώ δεν έχω δικαίωμα να παρκάρω στη ράμπα. Ίσα ίσα το αντίθετο, απαγορεύεται να παρκάρω στη ράμπα. Περιμένω τα σχόλιά σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα ήθελα να δω βέβαια το like σας. Να θυμίσω ότι βίντεο ανεβάζω κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή. Όπως είπα, αν σας άρεσε το βίντεο, θα χαρώ να δω ένα like, μία εγγραφούλα και γιατί όχι, ίσως και το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε!